Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυση εδώ Paris Press επιστρέφει στις επάλξεις, επιστρέφει στην φυσική του θέση, αν μπορώ να την πω έτσι, έτσι όπως την έχουμε ορίσει από τις αρχές του χρόνου, από τις 2 μέχρι τις 3 είμαστε πάντα μαζί να συζητάμε για καθαρά ποδοσφαιρικά θέματα. Εντάξει, μερικές φορές. Μερικές φορές είναι και αδύνατο, Αντώνη. Ναι, δηλαδή χθες είπαμε ότι δεν θα μιλήσουμε για την Φιέστα, αλλά πότε πήγε 2,5 και ακόμα εκεί ήταν το μυαλό μας. Δεν καταλάβαμε, αλλά οποιοδήποτε νομίζω ότι θα μπορούσε να μας καταλάβει και αν όχι να μας δικαιολογήσει, τουλάχιστον έστω και για λίγο να το ανεχθεί. Νομίζω πλέον οι επόμενες ημέρες, εντάξει, υπάρχει την Πέμπτη, υπάρχουν την Πέμπτη ημιτελική, η δεύτερη ημιτελική κυπέλλου, αλλά με τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων νομίζω ότι απλά θα κοιτάξουμε να δούμε κάποιος ουδέτερος, αν καθίσει να δει τα μάτς, νομίζω ότι θα περιμένει απλά να δει εάν μπορούν να κάνουν κάτι ο Αστέρας Τρίπολης με την Αμοίρα, να μπουν λίγο στον κόλπο να δώσουν ενδιαφέρον στα παιχνίδια. Κοίτα να δεις, αν ο Αστέρας δεν είχε άλλον Νταλγκά ποδοσφαιρικό, ναι, θα ήταν το μάτι της χρονιάς. Χρονιάς γι' αυτό. Ναι. Αλλά όταν καίγεται το σπίτι του, το παιχνίδι που πρέπει να κερδίσει για να μην πέσει, να μην πάει στα μπαράζ βασικά. Γιατί τα μπαράζ είναι ένα Νταλκά. Δεν είναι, είναι. Κοίτα, εγώ δεν θυμάμαι μπαράζ που να ανέβηκε η ομάδα από την κατώτερη κατηγορία, είτε στη Γερμανία που γίνεται αυτή η διαδικασία. Ναι. Δεν θυμάμαι ποτέ, αλλά. Όντως. Είναι ένα παιχνίδι ψηλή. Είναι, μάλλον στην Ελλάδα θα είναι ένα ή δύο. Δεν έχω το θυμάμαι αυτό. Ούτε τελευταία φορά που έγινε και πήγα και σε μπαράζ, γιατί το είχα δει, το είχα καλύψει. Ήταν ένα ουδέτερο. Ήταν ένα παιχνίδι, ναι, στο Κλάνσβικ. Στην Γερμανία είναι διπλή αγώνε. Ναι, στην Γερμανία είναι μέσα έξω. Ναι. Εκεί μειώνουν και την πιθανότητα να. Να γίνει στραβή. Ναι. Βέβαια εκεί και η ομάδα της Zweite Liga δεν είναι ευθυνές ομάδες. Δεν είναι football league ελληνική. Αλλά σε πάλι. Περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση. Αλλά και πάλι είναι ομάδες που έχουν μια απόσταση οικονομική από τις ομάδες Bundesliga. Και τα τελευταία χρόνια, ειδικά επειδή η Γερμανία είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο η ευκολία με την οποία μια ομάδα μπορεί να τερματίσει τη μια χρονιά τρίτη, τη μια χρονιά δωδέκατη, την επόμενη χρονιά δωδέκατη και την μεθεπόμενη χρονιά τέταρτη. Mm. Βρίσκει ομάδες οι οποίες λες τι δουλειά έχουν εκεί. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν της. Ναι. Πώς το λένε, της Βόλφσμπουργκ. Απίστευτη Βόλφσμπουργκ. Την έσωβη Ειρήνια. Με τον γκολ που έβαλε. Ναι. Την μία χρονιά που θυμάμαι εγώ. Πόσα χρόνια μπαράζ έπαιζε. Ναι. Δύο έπαιξε. Για να καταλάβετε, ο Ειρήνια στα χρόνια που ήταν στη Βόλφσμπουργκ έχει τερματίσει δεύτερος και έχει βάλει γκολ παραμονή σε μπαράζ. Ναι. Στην ίδια ομάδα, δεν πήγε κάπου αλλού. Όχι, όχι, στην ίδια ακριβώς. Εντάξει, η Βόλφσμπουργκ είναι και μια ομάδα που δεν έχει το ειδικό βάρος. Αλλά θα μου πεις το Αδαμβούργο δεν έχει ειδικό βάρος. Που έπαιξε στα μπαράζ 3-4 φορές. Το Αδαμβούργο είχε πάρει το δρόμο του για εκεί και σωνόταν με. Φρανκ Άρνεσεν. Βοήθησε πάρα πολύ. Είναι η αλήθεια. Ναι. Ήταν όντως η χειρότερη του επαγγελματική ενασχόληση το Αδαμβούργο. Ναι. Με διαφορά τη δεύτερη. Εκτιμώ και γι' αυτό είχαμε διαβάσει και αρκετά πικρόχωρα σχόλια όταν. Και ειδικά όταν το Αμβούργο δεν μπόρεσε ποτέ να ορθοποδήσει και να κλείσει τις οικονομικές τρύπες και κάποια σημεία εν τέλει το περιβόητο ρολόι μηδένισε. Μηδένισε. Ήταν ένα. Ανεβαίνει τώρα. Ανεβαίνει νομίζω. Είναι η πρώτη κολονία. Το Αμβούργο κάπου εκεί είναι. Αλλά έχω χάσει τέχνη να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, θα το λύσουμε και αυτό το πρόβλημα στη διάρκεια. Άρα λοιπόν, για να πιστέψουμε εκεί που ήμασταν. Η Τρίπολη έχει τον μεγάλο Νταλγκά της Κυριακής. Yeah. Που είναι ένα παιχνίδι must win για πρωτάθλημα. Ακόμα και αν δεν είναι αμέσως μετά από αυτό. Ναι. Γιατί έχουμε τη διακοπή. Τη διακοπή του Πάσχα. Αλλά για τέτοιες ομάδες, όταν παίζεις παιχνίδι που σε βαραίνει με άγχος, σκέφτεσαι να το θα παίξω. Πας στα θέλω, κόκκινα, να το παίξω. Δεν θα πας στα κόκκινα, μην χάσεις κανένα παίκτη. Το ενδιάμεσο. Με τίποτα. Δεν θα πας στα κόκκινα, μην έχεις καμιά αποβολή. Θα το πήγαινε στα κόκκινα, μα ήταν 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Δείχνει μάταιο. Ναι, θα έψαχνε και να του δώσει και ψυχολογία ναι. Στο κάτω-κάτω. Και μιλάμε για ένα ΠΑΟΚ που έχει παιχνίδι χωρίς σκορ τελευταία φορά το Νοέμβριο του 2017 στο ΆΚΑ. Να μην βάλει γκολ. Αλήθεια. Ναι. Είναι το 1-0. Όντως, ναι. Που και πάλι χάνει Μαλίο πριν στο 86 και είναι την παλιά του Καντουρί. Ακόμα και εκεί. Με 10. Πήγε να κάνει τη ζημιά. 10-10 ήταν, αλλά ναι. Ήταν και δύο ομάδες με 10 από το χρονικό σημείο.
Τέλος πάντων, η ουσία είναι λοιπόν ότι υπάρχουν ακλόνητα φαβορί στα ημιτελικά. Η ΑΕΚ ρώτησα αν ήταν θέμα η τελευταία απόδοση των τελευταίων παιχνιδιών, αν ήταν θέμα φόρτωσης προπονητικών μονάδων το γεγονός ότι δεν βλέπετε. Μου είπαν ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά της. Και η αλήθεια είναι ότι όσο πρόλαβα να κάνω μια γύρα σε καταγραφές και ρεπορτάζ αλλά και απόψεων για τα τελευταία παιχνίδια της ΑΕΚ, αυτό που διαπιστώνω είναι ότι δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά σαν να ο Χιμένεθ θυσίασε αυτό το μάτς, όχι πήγε να το χάσει, το θυσίασε στο να σκεφτεί ότι πρέπει μέχρι το τελικό, επειδή έχω αποφασίσει ότι θα παίξω με τρεις, να πάω με τρεις. Να κάνω ό,τι μπορώ για να πάρω στοιχεία για το με ποιους παίχτες θα φτάσω στον τελικό. Την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να καλύψει τα κενά του Μαουρίτσιου και του Βιερίνη πνευματικά σε πρώτη φάση και ουσιαστικά κατά δεύτερο λόγο, άρα θα χρησιμοποιήσει και αυτό το παιχνίδι και τα Γιάννενα νομίζω για να το κάνει αυτό. Είναι τα τελευταία δύο παιχνίδια που θα το κάνει πριν τον τελικό, εφόσον περάσει τελικό. Δεν είναι εύκολο, αλλά από την άλλη δεν είναι εύκολο και για την ΑΕΚ να συνέλθει. Άρα λοιπόν το μεγάλο ερώτημα για το τέλος της σεζόν, Αντώνη, είναι τι τελικό θα δούμε. Θα δούμε ένα τελικό με δύο ομάδες που σίγουρα δεν θα θυμίζουν όχι μόνο τις ομάδες όπως ξεκίνησαν το πρωτάθλημα, αλλά και τις ομάδες όπως ήταν ακόμα και τον Φεβρουάριο. Ναι. Δεν είναι μόνο θέμα μεταγραφών, θέμα τραυματισμών, θέμα αλλαγής προπονητή για την ΑΕΚ που το είχε και ο ΠΑΟΚ δεν το είχε. Όχι. Είναι άλλες ομάδες. Είναι άλλες ομάδες γιατί. Είναι άλλες ομάδες γιατί σε σχέση με τον περσινό τελικό π.χ. γιατί εκείνη το σημείο αναφοράς, κάτι αντίστοιχο θα περιμέναμε να δούμε. Το όστα της ΑΕΚ είναι άλλο. Εντελώς. Το momentum της είναι άλλο. Πέρσι πήγε σαν πρωταθλητή στο τελικό, φέτος είναι από τον πρωταθλητή 23 πόντους. 22 στο γήπεδο. Είναι μια ευκαιρία της να σώσει μια χαμένη χρονιά, αλλά απέναντι σε έναν αντίπαλο που της πήρε δύο σερί τελικούς. Που και η κουβέντα αρχίζει να γίνεται αυτή. Δηλαδή τα άρθρα με τίτλο «Ορόσημο τελικός» αρχίζουν και πληθαίνουν. Ναι, και αυτό δεν είναι καλό για τον οργανισμό της ΑΕΚ. Γιατί μπορεί να δημιουργήσει μια εφορία να ο ΠΑΟΚ έρχεται, έχει αδειάσει με το πρωτάθλημα, να ο ΠΑΟΚ έχει χάσει τους δύο καλύτερους του παίκτες, να ο ΠΑΟΚ, να ο... αλλά την ώρα του αγώνα, αν δεν βγαίνει αυτό το πράγμα που έχει σχεδιάσει ο Χιμένεθ, το άγχος πάει επί δύο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ στο περσινό τελικό είχε να κερδίσει περισσότερα από ότι η ΑΕΚ στον φετινό τελικό με νίκη της. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε την ιδιομορφία του ενός χαμένου πρωταθλήματος στα δικαστήρια. Ακριβώς. Έπρεπε να πεις δηλαδή την γνώμη για αυτό που φωνάζαμε όλοι. Σε αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν θα είναι τόσο δίκαιο να κριθεί μεγάλο μέρος της ΑΕΚ από το τι θα κάνει σε έναν τελικό. Για τον ΠΑΟΚ υπήρχε αυτή η αίσθηση, γιατί ο ΠΑΟΚ έβγαινε από μια σεζόν στην οποία όλοι είχαν το αίσθημα της αδικίας. Καλός ή κακός, όποιος θέλει λέει καλός, όποιος θέλει λέει κακός. Δεν αλλάζει κάτι στη συγκεκριμένη κουβέντα που κάνουμε. Ο ΠΑΟΚ, επειδή θα έμπαινε, ακολούθησε μια χρονιά στην οποία όλο αυτό θα έπρεπε να το διαχειριστεί, έπρεπε να ξέρει ποιοι το σηκώνουν. Ποιοι το αντέχουν. Ναι. Και αυτό το κρουπ απέδειξε όχι ότι μόνο το άντεχε, το ζητούσε για να τρέφεται, για να φτάσει να έχει αυτό το 25-4-0 που έχει στο πρωτάθλημα. Ναι. Τον τρόπο με τον οποίο κέρδισε τον τελικό, εμφατικά δηλαδή. Χωρίς τελική η ΑΕΚ μέχρι το 75. Στην αιστεία. Νομίζω. Σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή της ιστορίας του ΠΑΟΚ, αν έλεγε σε κάποιον ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε τελικό στον οποίο έχασε πέναλτι στο 30. Ναι. Θα σου έλεγαν... Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Θα έλεγε, εντάξει, άμα έχασε πέναλτι. Έχασε και ευκαιρίες, οπότε έχασε και ευκαιρίες. Πώς δεν το έφαγε στο 50. Ναι. Γεγονός. Αυτό θα σκεφτώ, το πρώτο πράγμα. Γεγονός. Ήταν τέτοιο το επίπεδο συγκέντρωσης της ομάδας όμως που δεν επηρεάστηκε σε τίποτα. Απλά όπως και να το κάνουμε, όταν δεν έχεις την ποιοτική πάσα από την πίσω ζώνη που σου δίνει ο Βιερίνια και την ηρεμία του, όταν δεν έχεις τον έλεγχο του ρυθμού του Μαουρίτσιο, δημιουργείται αυτομάτως ένα ερωτηματικό. Και επίσης
πρέπει να δούμε αν ο Ολιβέιρα είναι καλά. Ναι, γιατί είχε ένα χτύπημα. Έγινε εξετάσεις σήμερα να διαπιστωθεί. Μπορεί να είμαστε τρεις εβδομάδες πριν το τελικό. Δυο μισή. Τόσο. Ναι. Αλλά είναι άλλο ένας παίκτης μέχρι το τελικό να έχει κάνει τις 13 από τις 13 προπονήσεις που έχει να κάνει η ομάδα μέχρι τότε. Και άλλο, να κάνει τις 6. Τελευταία εβδομάδα. Καμία σχέση το ένα μετά. Αυτό που συζητούσα βέβαια και με το τέτοιο πριν ήταν και το κομμάτι του. Και πάω με Κάνια Σάχοφ. Τι έγινε. Δύο τελικούς έπαιξε έτσι. Όχι, πέρσι ήταν με Κάνια Μαουρίτσιο, αλλά του Βόλου ναι, ήταν. Ναι, μου θυμίζει λίγο η λογική της Ρεάλ που έπαιξε με ίδια 13 τελικούς. Τελείως διαφορετικό παράδειγμα. Απλά λέω ότι που έχει την λογική ότι ξέρεις τι. Όχι μόνο με ξέρουν και τους ξέρω. Τους ξέρω και σε τελικό. Ναι. Έτσι είναι. Εγώ πάντα θα είχα στο μυαλό μου βέβαια το ενδεχόμενο να παίξω με τρεις στα χαφ. Αν δηλαδή δω την ΑΕΚ να παίζει με τρεις πίσω. Νομίζω ότι έτσι πως δείχνουν τα πράγματα δεν πρέπει να υπάρχει άλλο σενάριο εκτός από το 3-5-2 για την ΑΕΚ για τον τελικό. Ναι. Δηλαδή θα μου έκανε εντύπωση το να από τα 5 τελευταία παιχνίδια της, τα 4 να παίξει με τριάδα και να πάει στο τελικό με τετράδα. Με τετράδα. Ναι, όντως, απλά εγώ θα σκεφτόμουν το πως αν δηλαδή με την απώλεια Μαουρίτσιου Βιερίνη θα πήγαινα και σε μια λογική 4-3-3 πλέον, έχοντας μια τριάδα κεντρικών μέσων που είναι ικανή να ανταπεξέλθει. Βέβαια πάντα ξέρουμε ότι ο Λουτσέσκου δεν αλλάζει, το ξέρουμε αυτό. Ναι, είναι αυτό που λένε οι μπασκετικοί, ότι έχω έναν τρόπο με αυτόν θα ζήσω, με αυτόν θα πεθάνω. Ναι. Αλλά όταν έχω διαθέσιμους, αν είναι ο Ολιβέιρα καλά, μια τετράδα με Κάνια Σάχοφ, Μαουρίτσιο, Μίσιτς, παιδιά δηλαδή, που κάνουν σωστά τα βασικά, σε αντίθεση με τον αντίπαλο που δεν έχει τέτοια τριάδα. Δηλαδή για μένα ο Σιμόης δεν επανήλθε ποτέ με την διακοπή. Ο Γαλανόπουλος είναι ένας παίκτης σειράς, δηλαδή κάνει κάποια πράγματα καλά, όχι στη δημιουργία. Το έχει στη δημιουργία είναι το ναι, μόνο σίγουρο. Και υπάρχει και ο Μάνταλος, ο οποίος μία είναι 8, μία είναι εξτρέμ, μία είναι 10, μία είναι. Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει πλέον τι παίζει, παίζει όπου τον βάλουν. Είναι μεγάλο θέμα συζήτηση ο Μάνταλος. Ναι. Καθαρά αγωνιστικά να το δεις. Ναι. Και έχει κάνει ένα κύκλο στην ΑΕΚ. Έχει κάνει ένα κύκλο χωρίς να έχει ταυτότητα, εκεί είναι το θέμα. Αυτό βασικά, λέω ότι έχει κάνει ένα κύκλο στην ΑΕΚ και ο Μάνταλος, ο Έλληνας, μέσος πέστον, γιατί μέσω επιθετικό. Δεν τον λες από τη στιγμή που παίζει και στα άκρα. Ακραία δεν τον λες με τίποτα, αλλά τόσες φορές που τον έχεις δει να πηγαίνει προς τα εκεί, προσπαθείς να σκεφτείς τι κάνει. Μουχτάρι δεν τον λες, αλλά να μπορούσε να γίνει υπό συνθήκες. Να δουλευτεί προς τα εκεί, αλλά είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να απασχολεί στην ΑΕΚ το κεφάλαιο μάντου. Ναι, γιατί κακός παίκτης δεν είναι. Μια χαρά παίκτης είναι. Τι παίκτης είναι το θέμα. Τι είναι ο Μάνταλος. Και γιατί δεν στείλει ένα project με το Μάνταλο σε ένα ξεκάθαρο ρόλο. Ο λόγος για τον οποίο κάθε φορά που διαβάζω ένα ρεπορτάζ ότι θέλει κάποιο ομάδα το Μάνταλο είναι να προσπαθώ να βρω το αντίστοιχο ξένο ρεπορτάζ που αλήθηκε αυτή την προφορά για να καταλάβω. Ναι, θέλουν το Μάνταλο. Ναι, τι τον υπολογίζουν. Ναι, τι ψάχνουν. Ναι. Τι ψάχνουν και είπαν βρήκαμε αυτόν. Ναι. Ξέρεις ποιος παίκτης ήταν τέτοιος, αλλά επειδή ως ποιότητα και ως προσωπικότητα ήτανε πιο top, δεν φάνηκε ποτέ αυτό το πράγμα. Καραγκούνης. Τι ήταν ο Καραγκούνης. Ήταν 10, ήταν 8. Ό,τι ήθελες ήτανε. Ναι. Ήταν δεύτερος φορ. Από κάποια στιγμή και μετά έλεγες ότι στην ενδεκάδα παίζω με 4 στην άμυνα, 3 πίσω, 1 μπροστά και τον Καραγκούνη. Ναι. Ο οποίος θα είναι κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Δεν ήταν να πεις το 10, ούτε το 8 ήταν. Ήταν 8-10. Αλλά ο τρόπος που κινούνταν, ο τρόπος που έπαιζε, ο τρόπος που έβγαινε, δεν ήταν κάτι ξεκάθαρο. Ποτέ. Αλλά έπαιξε Ίντερ. Παναθηναϊκός στα καλά του. Άρα, εθνική. Εκεί που του βγάζει το καπέλο είναι ότι στα 30 μέσα του έπαιξε Φούλαμ. Φούλαμ. Δηλαδή εκεί τελειώνει όποια συζήτηση. Ναι, καλά, αυτό συνέβη γιατί είναι ένα παιδί που ήταν αθλητής πάντα. Δεν έκανε καμία απολύτως εξώκη παιδική αλητία ποτέ. Στο μυαλό του ήταν μόνο το ποδόσφαιρο. Ο Καραγκούνης, ναι, στη σούβλα σε 3 λεπτά ξεροψήθηκε. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει το. Ακόμα και τώρα δηλαδή έτσι είναι. Δεν, ναι, δεν αλλάζει αυτό.
ελάχιστοι παίχτες που σταματήσαν το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Αν και αυτή η φουρνιά δεν είδα κανένα να τα βάζει τα κιλά του. Είναι λίγο στεγνή. Ναι, όλη αυτή η γενιά που μας έχει μείνει στο μυαλό σου, Γκούμο Μπασινάδες. Ναι, ο Γκούμο Μπασινάδες αυτή. Ο Γκούμο Μπασινάδες. Απλά εκεί καταλαβαίνεις βέβαια και το επίπεδο του παίκτη, ότι όταν το επίπεδο είναι top, τι θέση και τι να είχαμε να λέγαμε και τι. Πες τον Κριστιάνο, τι θέση παίζει. Εκεί. Είναι εκεί που πρέπει. Στην εκεί που πρέπει. Καλύτερη είναι η θέση για προπονητή. Ναι, εκεί που πρέπει. Με αυτά και με αυτά λοιπόν. Σχολιάσαμε λίγο το τι περιμένουμε στους ημιτελικούς. Σχολιάσαμε λίγο τους προβληματισμούς ποδοσφαιρικούς που έχουμε εν ώψη τελικού. Εγώ θα ήθελα να δω να πάω με 3 χαφ πάντως. Το έχω δηλαδή αυτό. Εγώ είμαι και μου αρέσει περισσότερο το 4-3-3. Αλλά τα οχτάρια να είναι οχτάρια. Να είναι. Να την πατάνε την περιοχή. Α, θες να την πατάνε την περιοχή. Ναι, ρε, αγόρι μου να παίζω με Μακελελέ, Μόντριτς, Μουτίνιο. Είπε Μουτίνιο τώρα. Mm-hmm. Μεγάλη λατρεία. Λατρεία, ρε. Μεγάλη μου λατρεία. Πεχτάρα. Πεχτάρα. Ακόμα παίζει. Ναι, γιατί έπαιζε με μυαλό όταν μπορούσε να τρέξει. Πόσο δε μάλλον τώρα. Τώρα. Και να παίζει την Premiership τώρα. Είναι θέμα. Στην ηλικία του πόσο είναι, 34. Το 30 και του είναι, είναι θέμα. Τώρα που λες πατάει στην περιοχή, έστω ότι μπορεί να, να φύγει. Ήταν από τους πιο αξιόπιστους παίκτες από την ώρα που ήρθε μέχρι την ώρα που τελειώνει το συμβόλαιο του Σάχοφ. Τίμιος. Κοίτα, ο Σάχοφ, το λάθος που κάναμε πάντα όταν είχαμε έναν εκκληβισμό με αυτόν και τι όλοι είχαμε, είναι ότι δεν υπολογίζαμε ποτέ ότι στο διάστημα που ήταν μέτριος δεν ήταν βασικός. Ήταν ο έρχομαι από τον πάγκο. Τον βλέπουμε να παίρνει αγωνιστικό ρυθμό μετά την πρώτη χρονιά φέτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την πρώτη του χρονιά βέβαια, για 20 παιχνίδια δεν υπήρχε Σάχοφ. Ναι. Όπως βέβαια όλα τα παιδιά. Και μας έψαχνε. Και μας έψαχνε. Αλλά λες ρε φίλε, αυτός πήγε τελικό Europa. Και δεν είναι ότι πήγε τελικό Europa ως ένας από τους 11. Ήτανε σημαντικός για να πάει η Διέπρο. Ναι, και γκολ έβαλε στην κορυφή. Γκολ έβαλε στον ημιτελικό και γκολ. Καθίστε, δείτε λίγο τον γκολ του Σάχοφ με την Πρίζ. Που δεν μπαίνει ποτέ. Νούμερα είχε πάντως. Δεν ήταν τυχαίος παίκτης. Ήρθε εδώ και τώρα που έχει ρυθμό. Και ο ΠΑΟΚ έλυσε το θέμα της μετάβασης του της αμυντικής. Δηλαδή, υπήρχαν στιγμές, φίλε, που ήμασταν θλιβεροί στο κομμάτι της μετάβασης αμυντικής. Όχι, δεν έλεγε να παίξουμε καλύτερα με γιόμες. Να παίξουμε με γιόμες. Ναι. Δεν παλεύει. Ειδικά αυτό. Εκείνο το παιχνίδι Κυπέλλου, το Παναχαϊκή ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήθελα να κλωτσίσω την τηλεόραση. Να κλωτσίσω την τηλεόραση. Έβλεπα δηλαδή παίκτες Παναχαϊκής να τρέχουν 50 μέτρα με την μπάλα και λέω δεν το πιστεύω. Αλλά από τη στιγμή που το λύσαμε το θέμα και δεν φάνηκε για πρώτη φορά στην εποχή Κάνια στον ΠΑΟΚ το κενό του Κάνια. Γιατί όσο και να λες είναι μέτριος παίκτης, είναι κακός παίκτης, είναι καλός παίκτης. Δεν με ενδιαφέρει κρίση, η ουσία με ενδιαφέρει. Η ουσία είναι ότι είτε μέτριος, είτε καλός, είτε κακό είναι ένας παίκτης, εάν μια ομάδα μάθει με την ύπαρξή του, έστω και στις 5 πάσεις από τις 20 που γίνονται για να γίνει επίθεση. Όταν λείψουν αυτές, καταλαβαίνεις την απουσία του. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ο υπερσφίκτης των τριών υπήρων. Ακριβώς. Αν κάνει μια δουλειά την οποία και δεν την. Και δεν την κάνει κάποιος και αργεί να τη μάθει, γιατί ένα σύνολο όπως το έδωσε ο Λουτσέσκου έχει το πλεονέκτημα όταν είναι στην καλή του μέρα να μην χρειάζεται να σκεφτεί πολλά γιατί τα κάνει μηχανικά, αλλά έχει και το μειονέκτημα όταν φύγει ένα κομμάτι χρειάζεται και λίγο χρόνος. Κάποιοι τους κακοφαίνονταν όταν έλεγε ο Λουτσέσκου ότι μπορεί να λέτε ότι έχουν γίνει λίγες μεταγραφές, αλλά έχουν αλλάξει πολλά παιδιά στην προπόνηση και είναι σημαντικό το ότι μια άσκηση εμείς παλιότερα την κάναμε μέσα σε 10 λεπτά και τώρα την κάνουμε μέσα σε 15 λεπτά. Βέβαια. Γιατί σε κάποιους να την εξηγήσουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιος που δεν έχει ζήσει ομάδα δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, όταν φτάνεις όμως όταν φτάνεις σε ένα επίπεδο σε μια ομάδα που στο δεύτερο του χρόνου την έχει συντονίσει τόσο που να μην σε απασχολούν λεπτομέρειες και ξαφνικά να έρχονται πάλι να σε απασχολούν, το θεωρείς θέμα. Ναι. Έτσι είναι. Πάμε στο διάλειμμα. Θα πιάσουμε μετά ό,τι βρούμε. Τι σκέφτεσαι? Έχει λίγο Ευρώπη. Έχει Ευρώπη. Έχει Ευρώπη. Είδα τον γκολ που είχα σε Κάρντιφ.
Εντάξει, γι' αυτό, δεν είσαι φίλος της Κάρντιφ, γι' αυτό. Πω, πω. Πω. Γιατί άμα είσαι δεν το ξαναβλέπεις. Είναι, δεν το ξαναβλέπεις. Τι να λέμε. Πάμε, πάμε διάλειμμα. Εδώ είμαστε, παιδιά. Για όσους ανησύχησαν, επειδή πήρες το χαλί. Εδώ είμαστε. Τι κοιτάς, Αντώνη? Τι κοιτάζω? Τη βαθμολογία λίγο. Γιατί αφού κατάφερε η Manchester United να χάσει με 4-0 από την Everton, κατάφερε η Arsenal να χάσει από την Crystal Palace, κατάφερε η Chelsea να μην κερδίσει χθες, η Tottenham έχει ένα παιχνίδι λιγότερο από την Chelsea και είναι μαζί στους 67 και είναι ένα βαθμό μπροστά από την Arsenal και παίζει με την Brighton. Η όλη κουβέντα είναι βέβαια το αυριανό United City. Ούτε στον εχθρό σου. Ούτε στον εχθρό σου. Τα σκέφτονται οι Άγγλοι αυτά? Τα σκέφτονται. Τι εννοείς να τα σκέφτονται? Οι Άγγλοι, οι ομάδες, τα γκρουπ, οι μηχανισμοί, όχι οι οπαδοί. Επηρεάζονται. Κοίταξε, όταν μιλάμε όμως για ποδοσφαιριστές οι οποίοι όσο και να μην θέλουν να επηρεάζονται. Δεν είναι. Είμαστε 2019, είναι με ένα κινητό στο χέρι. Φαντάζεσαι να το ζήσουμε και αυτό αυτή τη χρονιά? Να δώσει πρωτάθλημα United στη Liverpool? Έτσι πως την βλέπω, δεν μπορεί να δώσει ούτε φιλή της ζωής στην Pamela Anderson. Αλλά είναι United, φίλε. Καμιά φορά ξέρεις, μετά από τέτοια μυθικά κλαρίνα, ξέρεις, κάποιες ομάδες που το ξυπνάνε. Άλλο να πεις έχασα 1-0 και δεν μου πήγε το παιχνίδι, και άλλο να πεις έφαγα ντόρτι από την Everton, εντάξει. Δηλαδή, ατρόμητος ΠΑΟΚ 4-0. Δηλαδή είναι too much. Επειδή ήμουνα σε διαδικασία του να πάω στη Τούμπα, μου λένε τον 1-0, λέω 1-0. 2-0, 2-0. Τι 2-0, παιδιά, μισό λεπτά. Στο 4-0 λέω, αποκλείεται, θέλω να το δω εγώ με τα ματάκια μου. Δεν θέλω να μου το πει κάποιος άλλος. Ναι. Τι είδες λοιπόν? Πώς είναι? Ήταν αλλού. Δεν μπορούσε να κάνει φάση. Δηλαδή. Είναι από αυτά τα απογεύματα που λες, φίλε. Όχι, δεν σου πάει τίποτα. Ναι. Συμβαίνει. Που δεν σου πάει τίποτα. Συμβαίνει. Δεν είναι απλά μια κακή μέρα στη δουλειά. Είναι. Μια κακή στραβή και ανάποδη. Ναι. Ξέρεις, αυτό αλλάζει. Καμιά φορά, μετά το επόμενο παιχνίδι, μπορεί να σου βγαίνουν όλα. Δεν μιλάω τώρα σαν φίλαθρο τη Λίβερπουλ. Όχι, ισχύει γι' αυτό. Ναι. Νομίζω αυτό που έλεγες, επειδή στον Ολυμπιακό, γυρίζω λίγο στα ελληνικά, επειδή στον Ολυμπιακό έχει γίνει πολύ κουβέντα, ίσως και την έχει ανάγκη η ομάδα για να δει το πώς έχασε το πρωτάθλημα. Γιατί θα περάσουν κάποια χρόνια, θα βλέπουμε την βαθμολογία και μπορεί να βλέπουμε ένα 80-75. Ναι. Και να υπάρχει μια ομάδα που καλώς ή κακώς έχει χάσει πρωτάθλημα με 75 βαθμούς. Ναι. Δηλαδή του χρόνου δεν μπορεί να. Του χρόνου δεν μπορεί να μην πάει πρωτάθλημα με 75 βαθμούς. Δεν γίνεται. Καλά, μην το λες. Μην το λες γιατί. Πρώτα απ' όλα δεν θα πάρει 75 βαθμούς για 14 ομάδες. Ναι, εντάξει. Συγγνώμη τα βασικά. Ωραία. Αλλά αναλογικά μπορεί. Θέλω να δω τη δυναμική των ομάδων. Δεν γίνεται να φτάνει 21η αγωνιστική και μια ομάδα που έχει 25 νίκες να κατακτά το πρωτάθλημα. Αντί 28, να σου πω, να μην βάλω το μείον 2. Έστω, 28. Ναι. Δεν γίνεται. Απλά επειδή έχω μια. Να είσαι αίτητος και να φτάνει 28 να το πάρεις. Έχω δύο παραδείγματα. Του Πανετολικού που ο Δέλας φεύγει γιατί του μίλησαν για μειωμένο μπάτζετ. Αυτό είναι ο λόγος τελικά. Εγώ κουβέντα που έκανα εκεί, αυτό εκεί κατέληξα. Ναι. Εντάξει. Και από την άλλη, αν σωθεί ο Όφη, που μιλάμε για μια ομάδα η οποία ξεκίνησε πέρσι με 5 ευρώ. Και μπορεί να έχει μπάτζετ του χρόνου 5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα είναι ο χάρτης του χρόνου. Θα είναι ο ίδιος ο Άρης, θα καταφέρει να κάνει το κορμό του. Σημαντική παράμετρο. Τα μισά παιχνίδια τα έχει δώσει ο Ματέο Γκαρσία. Τα μισά παιχνίδια του Άρη. Να δούμε τι θα κάνουν. Ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος, κουλούρι δεν θα έχει σίγουρα. Κάνα τι θα έχει. Εδώ εγώ θα δώσω λίγο βάση στη δομή του Ατρομήτου, ότι ο Αγγελόπουλος θεωρώ ότι είναι πάνω από τον Κάναντι σε λειτουργία. Αυτό σώζει για τον Ατρόμητο τελευταία χρόνια. Ναι. Το ότι ακόμα και αν του φύγει ένας παίκτης θεωρεί ότι θα βρει έναν άλλον, ακόμα και αν του φύγει ένας προπονητής. Θεωρεί ότι θα του βρει κάποιος άλλος. Και αν δεν βρεθεί,
θα έχουν γίνει όλα τα βήματα συγκεκριμένα. Εκεί όμως κινδυνεύει να χάσει τον πρώτο του σκόρερ. Ίσως και τον Ουάρτα. Τι τον είχε τον Ουάρτα στο δεύτερο μισό για να τον χάσει? Δεν τον είχε. Δηλαδή... Άρα λοιπόν εκεί λες ότι θα βρει μια λύση. Θα βρει, έχει τον πιτσιρικά τον Κοτσόπουλο που έχει κάποια στοιχεία. Μπορεί να του δώσει ευκαιρίες, μπορεί να πάρει κάποιον άλλον, δεν ξέρω. Ο Ατρόμητος άντε να είναι δύο θέσεις κάτω. Έτσι όπως είναι η δομή του. Ναι. Αλλά σου λέω υπάρχουν ερωτηματικά, η Λάρισα. Έτσι όπως ξεκίνησε, έτσι όπως τελειώνει, δεν έχει καμία σχέση. Όχι, ο οποίος συνεχίζει να παίρνει Βαλκάνιους. Ναι, έχει γεμίσει Βαλκάνιους. Αλλά που φαίνονται ψιλοκανονικοί. Δηλαδή ψιλοβρίσκουνε. Ξέχω να πάρει για σέντρα και παίρνει κόλλη μπανάτα, το σπίτι. Ναι. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή κάποιος έχει μαζέψει παίχτες, να το πω έτσι χοντρικά, που δεν μπορούσαν να βρουν χρόνο συμμετοχής στις ομάδες τους και τους είπε κάποιος πάμε όλοι εκεί, θα έχουμε χρόνο συμμετοχής, θα παίξουμε. Ναι. Δηλαδή ένα εντός εικόν στυλ Πανιωνίου προτριετίας. Έρχεται ο Βόλος. Ο Βόλος είναι ο Μπέος. Ο Βόλος έχει ένα project, επειδή όλοι βλέπω πολλές φορές στο Facebook, ανέβηκε ο Μπέος και πάει το μυαλό του στο πονηρό. Τον είδε κανείς στο Βόλο φέτος. Έχει κανείς εικόνα του Βόλου. Τώρα σε πονάει γιατί είναι εκεί και η πόλη. Ναι. Ο Μπέος έφτιαξε μια ομάδα η οποία δεν στηρίχθηκε στο τι θέλω για να ανέβω κατηγορία προ πενταετίας, εξαετίας, οκταετίας. Θέλω 2-3 βαριά συμβόλαια και παιδιά να παίζουν ξύλο. Όχι. Θα πάμε να παίξουμε μπάλα. Έπαιξε μπάλα ο Βόλος. Ξέχωρα τώρα με τις κάποιες ήττες που έχει τελευταία που είναι ανεβασμένος, ξέχωρα από μια κοιλιά που έκανε μέσα στη σεζόν. Εγώ όταν τους είδα, ήταν ένα κανονικό ποδοσφαιρικό project. Παίζανε. Κανονικοί ποδοσφαιριστές. Το θυμάσαι και το φιλικό στο Βόλο 4-2 το. Πώς δεν το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι. Γιατί είναι κομμάτι εκείνης της ομάδας υπάρχει. Δεν είναι ότι. Όχι, εκείνη η ομάδα είναι που εξελίχθηκε. Ναι. Άρα λοιπόν μην υποτιμάει κανείς τον Μπέο επειδή είναι ο Μπέος. Ο Μπέος έχει και μια εμπειρία ποδοσφαιρική. Μπορεί να στήσει κάτι. Δεν θα είναι απόλυτο Σμύρνη. Είμαι ο Βενέτης, έχω λεφτά. Παίρνω ό,τι βρω. Αν ακούει και πάρει τηλέφωνο και πει ο Μπέος, γεια σας, παιδιά, τι κάνετε, θα σας πω λίγο 5 παίκτες που έχω φέρει στην Ελλάδα. Ναι. Θα πεις α, ναι. Α, ναι. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν και εδώ βλέπουμε μια δυναμική. Ξέχωρα, άμα δεν υπάρχει δυναμική οπαδική, γιατί δεν κατάφερε ακόμη να πείσει την κοινωνία τοπική που εσύ την ξέρεις καλύτερα από μένα να ενωθεί ο Ολυμπιακός με την νίκη. Υπάρχει πιθανότητα που θα συμβεί αυτό? Όχι. Ούτε μία στο δεις. Σαν να ενωθεί ο Πάκος με τον Άρη. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή. Δεν μπορεί να είναι η ανέχεια λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θα πείσει ποτέ την τοπική κοινωνία να μαζευτεί στο Βόλο δηλαδή. Όχι. Στην αρχή υπήρχε, στην αρχή της δημιουργίας του Νούπου Σουβόλου υπήρχε και θέμα με τους δημοσιογράφους που δεν ήθελαν να πάνε να καλύψουν τα παιχνίδια. Δηλαδή φτάναμε και στις ακρότητες εντός εικόν. Τέτοια σκηνικά. Τώρα ψιλοπηγαίνουν, να υποθέσω. Τώρα ψιλοπηγαίνουν, ναι. Γιατί... θα δούμε. Και αλλάζουν. Και τα πρωταθληματάκια του χρόνου. Στη γειτονιά εκεί. Τέλος πάντων. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα δημορφωθεί όλο το κλίμα γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για να ξέρουμε, θα πάρουν περισσότερα έσοδα επειδή θα είναι λιγότερες οι ομάδες. Θα επενδυθούν σωστά αυτά. Θα επενδυθούν σωστά είναι το θέμα. Η κουβέντα εκεί πηγαίνει. Τι διάθεση θα έχει ο Ιβάν? Θα πει όπα αού ή βάζουμε άλλα 30 εκατομμύρια έτσι να τα βάλουμε, να υπάρχουν. Σε μια ζώνη η οποία θα πρέπει να αρχίσουμε να το λέμε για να το έχουν όλοι στο μυαλό τους, είναι μια σεζόν με 55 παιχνίδια, μίνιμουμ. 36 πρωτάθλημα. Και σε μια σεζόν με ομίλους Ευρώπη είναι μίνιμουμ 10. Ναι. 4 τα προκριματικά και 6 στους ομίλους. 46. Και άμα φτάσει. Τελικό κυπέλλου, 54. Είμαι τελικό, σου λέω εγώ. Είμαι τελικό. Άλλα 9 παιχνίδια. Βρώμα η δουλειά. Πώς τα βγάζει? Θέλει καλύτερο rotation. Την κουβέντα του κάνουμε rotation στην Ευρώπη γιατί το πρόγραμμα είναι δύσκολο και ξεκινήσαμε με μείον 2 και όλα αυτά δεν υπάρχει. Φέτος είχαμε την πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πληρώσαμε ουσιαστικά τις κακές επιλογές του καλοκαιριού. Γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα ενός ποιοτικού rotation. Ναι. Και οι ήττες της Πέμπτης έγιναν αποδεκτές λόγω των εικόνων της καταγγελίας. Γιατί αν είχε ντουμπλάρει μια διάδα, θα είχαμε άλλα.
Τη λεγόμενη κλώτσο πατινάδα. Κλώτσο πατινάδα. Ναι, ναι, εντάξει, μεταξύ μας. Ναι, ναι, τα λέμε όπως πρέπει. Άρα λοιπόν, αλλάζει λίγο η μορφή. Αλλάζουν τα θέλω. Και ο Ολυμπιακός έχει μια τεράστια πίεση με δεύτερη, δύο χρονιά στην πλάτη του χωρίς τίτλο. Γιατί αν γίνει. Τρίτη, μετά. Όχι, για τον ΠΑΟΚ, εάν φτάσει μέχρι τους ομίλους του, του Champions League, τι θα πεις σε αυτούς που έφεραν την ομάδα εκεί, του κάνουν rotation. Δεν υπάρχει rotation. Δεν υπάρχει rotation. Έτσι. Κοίτα, έκανε η ΑΕΚ τώρα μια πορεία φέτος που η ΑΕΚ, εγώ πιστεύω ότι πλήρωσε κυρίως τα δικά της λάθη και όχι την κλήρωση που είχε. Για να παίξεις Champions League πρέπει να βάλεις λεφτά. Ή θα τα βάλεις για να μπεις και θα σου μείνουν παίκτες για να παίξεις, ή θα τα βάλεις αφού του μπεις τις τελευταίες μέρες για να σταθείς αξιόπρεπος. Ναι. Αν δεν κάνεις ούτε το ένα ούτε το άλλο και το πρώτο να σου βγει, και το πρώτο να σου βγει, δεν θα σου βγει το δεύτερο. Με μαθηματική ακρίβεια. Αλήθεια. Να είσαι καλός στα προκριματικά, να έχεις και την τύχη με το μέρος, γιατί πάντα παίζει αυτό το ρόλο και στους αγώνες και στις κληρώσεις. Γιατί η ΑΕΚ ήταν αξιοπρεπέστατη και με την Celtic και με τη Βίτσα δύο παιχνίδια. Ναι. Ζωρίστηκε στο δεύτερο, έκανε ό,τι έκανε. Ήρθε η αποβολή του Λόπεθ στο τέλος, είχαν φάσεις οι άλλοι. Ναι, ναι, κρεμάσκησε τα δοκάρια, δεν έχει σημασία. Δεν το δοκιμάζει κανείς. Και εγώ θα κάνω μια μισά δοκάρια για να πω στο μιλήσω από τη. Τι, εγώ και τέτοιο, πώς το λένε. Θα έβαζα και 5 κιλά τη διάρκεια του αγώνα για να έχω περισσότερο όγκο στην αιστεία. Ναι. Τι λες τώρα. Αλλά. Είναι αυτό που είπες. Δεν γίνεται να μπλέξεις με τη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση και να σφυρίξεις αδιάφορα στο κομμάτι της επένδυσης. Το Champions League τόσο... τα δίνει για να τα δώσεις. Ναι. Είναι ο κανόνας της αγοράς. Δεν είσαι εσύ ο έξυπνος και οι άλλοι είναι οι λύθοι. Είναι σαν τραπέζια πόκερ που έχουν είσοδο 3.000 δολάρια. Ναι. Δεν μπορείς να πάρεις 150 στο τέλος. Ναι. Δεν μπορείς να μπεις με 3.000 δολάρια να πεις με αυτά θα πω πάρτα για συμμετοχή και με τι θα ξεκινήσεις, φίλε. Εγώ ήρθα εδώ ναι, να δω. Ναι. Τι να δεις. Ναι. Σε φέραμε για ανταγωνισμό. Δεν σε φέραμε να σε κοιτάμε. Ναι. Γεγονός. Είναι κανόνας της αγοράς. Είναι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το ξέρει αυτό. Ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε ποτέ τα λεφτά. Μα ολόκληρη πρέπει να λέει το κάνει 2 χρόνια. Σου λέει πάρε, ήρθες από τη δεύτερη κατηγορία. Πάρε 100 εκατομμύρια να μας παίζεις. Δεν σε φέραμε εδώ να κοιτάς. Είναι και το επίπεδο των εισόδων εκεί. Βέβαια και στο Champions League, όταν καμιά φορά βλέπω δείκτες οικονομικούς Champions League με Ευρωλίγκα, γελάω. Όχι, η Ευρωλίγκα είναι καθαρά για τη φάση αυτό που μετέχουν. Για να λένε ότι είναι πρωταθλητές της Ευρώπης. Είναι η Σάμπιο στο ρέμο. Αυτό είναι η τύπη. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει η Ευρωλίγκα, δεν βγαίνει. Η Ευρωλίγκα μπαίνει μέσα και οποιοδήποτε το κάνει για το, όχι για το χόμπι του, αλλά για το τι είναι πρωτάθλημα Ευρωλίγκα. Δηλαδή και μόνο που συνεχώς συζητάνε τι θα κάνουμε και τι θα κάνουμε και πώς θα βρούμε έσοδα και βάζουν δικλείδες. Όχι, δεν είναι μια παρέα 16 ατόμων και πάει στο ρέμο κάθε εβδομάδα. Αυτό κάνει, πετάνε λουλούδι. Ναι. Αυτό κάνουν. Δηλαδή βλέπω τους δείκτες σου λέω και γελάω. Ενώ είναι ωραίο προϊόν, εντάξει. Εγώ κάθομαι και βλέπω που δεν είναι πασχετικός. Είναι ένα ανταγωνιστικό προϊόν. Δεν γίνεται να μην έχεις βρει έσοδα. Κι όμως βλέπεις την UEFA από τη μία, τι νούμερα υπάρχουν, βλέπεις την Ευρωλίγκα, τι έσοδα δεν υπάρχουν, και μετά έχεις μια ματιά στο NBA και γελάς. Που είναι ίδιο προϊόν, εντάξει. Μπάσκετ το ένα, μπάσκετ το άλλο. Οι δείκτες NBA ή Ευρωλίγκας, οι οικονομικοί, πρέπει να είναι φίλε Ηνωμένες Πολιτείες, Ζιμπάμπουε, οι διαφορές. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αν και η προσπάθεια της Ευρωλίγκας είναι φιλότιμη σε επίπεδο social media, σε επίπεδο marketing. Ο φίλος μας είναι ο Κείμωνας, βλέπουμε τι κάνει. Κείμωνος Στέφος που είναι εδώ πέρα υπεύθυνος για το κομμάτι του social media και των χορηγιών, αλλά δεν γίνεται. Δεν τραβάει το μαγαζί. Για κάποιον λόγο. Το οποίο πραγματικά και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ενώ η UEFA σου λέει, έλα εδώ να τα γυρίσουμε. Δεν σου λέει, έλα εδώ οικονομήσεις. Να δω τα γυρίσουμε, σου λέει. Να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Είναι αυτό που είπες πολύ σοφά πριν για την ΑΕΚ. Δεν έβαλε, δεν πήρε. Ναι. Δηλαδή πήρε μάλλον, θα μπορούσε να πάρει επί δύο, δεν τα πήρε. Τα άφησε έτσι. Και από σπόντα πέρασε. Εντάξει, μαγιά του Ζουνίδη για μένα εκεί. 100-0. Μα γι' αυτό είπα ότι από τα 20 εκατομμύρια του Champions League πρέπει να διαλέξεις το πότε θα βάλεις αυτά ξέροντας ότι δεν τα έχεις πάρει ακόμα. Ναι.
Και να σκεφτεί να πει: όχι, ρε, εγώ με τη μαγιά μου θα βάλω 5 ραγμές, έχω καλή ομάδα, θα έχω και καλές κληρώσεις, πιστεύω. Ναι. Εκεί που θα πας, τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Και ξέρεις, βλέποντας την εικόνα κάποιων αγώνων, δηλαδή βλέπεις τώρα το Άγιαξ, ένα μήχρονο κατράει. Το Άγιαξ, ένα μήχρονο κατράει. Ναι. Εκεί λες τώρα ότι αν είχε 2-3 παίκτες ποιοτικούς, θα μπορούσε να κάνει και ζημιά. Να τις αλλάξουν την ψυχολογία. Ναι, να κάτσουν λίγο μπάλα. Να πάνε την πίεση στον Άγιαξ. Δηλαδή όταν όλα δεν δέχεται φάση. Εντάξει, το βάλω. Μα θα βγούμε 5 λεπτά όλοι μαζί. Μετά ξεκουραστούμε λίγο. Να γυρίσουμε λίγο πίσω. Ναι. Όχι πώς θα έρθουν αυτοί μπροστά. Αλλά να πάρουμε τα μέσα. Σκάθεται η κέντα με την Μπενφίκα. Είναι 0-2 πίσω. Γίνεται η κόκκινη, γίνεται 2-2. Πάλι εκεί δεν έχει το. Τρώει και το άλλο από τα 40 μέτρα. Ναι. Δηλαδή σε τιμωρεί και όλα σε διοργάνωση. Δεν είναι δηλαδή ότι. Αυτό σκέφτηκα σε τιμωρεί. Αυτό το είχε μου πει στον Γιαννιώτα που το παιδί καλό είναι χρυσό, ακόμα. Αλλά. Ε? Είναι ακόμα εκεί. Είναι ακόμα εκεί. Καλό χρυσό για ένα άλλο επίπεδο. Ωραία, και όχι για μια ομάδα που μόλις πήρε 22 εκατομμύρια καθαρά στην τσέπη. Ναι. Προκαλεί την τύχη σου. Και πάλι αποδέχομαι την κουβέντα της ΑΕΚ ότι εμείς αυτά τα λεφτά τα θέλαμε για το τέτοιο. Για το γήπεδο. Γιατί βάζει λεφτά στο γήπεδο. Βάζει. Μόνο του κόνεται. Όχι, εντάξει, υπάρχει μια επένδυση σίγουρα. Υπάρχει μια έξυπνη επένδυση και το μελισσανίδι σε αυτό δεν πάει να το πιάσει κανείς. Σίγουρα θα έχει καβατζώσει αρκετά κεφάλαια. Είναι τα 20 εκατομμύρια της νομαρχίας, είναι της περιφέρειας. Ναι. Πριν αποσυρθεί από το πόδος, θα πρέπει να δώσει το know-how, να το γράψει ένα βιβλίο, ξέρω εγώ, να κάνει ένα σεμινάριο. Πρέπει να γίνει μια σύνδεση old school με σήμερα. Επιχειρηματικό. Ναι. Αυτό είναι το. Η μέση είναι κάπου η σωστή. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε στα δικά μας εδώ. Ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη παίρνει πρωτάθλημα την 7η χρονιά. Ο ορισμός, πώς λέει η διαφήμιση, έχω πει τη ρίδα, έχω δοκιμάσει τα πάντα. Μέχρι να φτάσει στο πρωτάθλημα, είχε δοκιμάσει τα πάντα. Ακριβό προπονητή. Φτηνό προπονητή. Ναι. Νεαρό προπονητή. Old school προπονητή. Ναι. Ακριβούς παίκτες. Κολευτή τεχνικό διευθυντή. Διευθυντή τεχνικό διευθυντή. Δημοσιογράφο τεχνικό διευθυντή. Σαρακατσάνο τεχνικό διευθυντή. Τι δεν δοκιμάζει, δηλαδή. Ναι, έτσι. Όλα. Έτσι, έτσι. Νεαρούς παίκτες, ακριβούς παίκτες. Έλληνες, ξένους. Θα θυμάσαι το φράσμα της παίκτες της Εθνικής Ελλάδος, τότε με Στέφενς. Όλοι, εθνική φέρτονα. Εθνική φέρτονα. Ναι. Ο Νίνης διεθνής φέρτονα. Ναι, ναι, σε ρωμαντή. Κατσουράνης, αρχηγός εθνικής φέρτονα. Ο Λύση, αρχηγός τρενών φέρτονα. Ο Λύση, θυμόμουν προχθές, για να το κλείνουμε σιγά σιγά, το σκηνικό που δεν ξύπνησε πέσει στην αποστολή. Και στείλαμε τον τότε γενικό αρχηγό, έστειλε ο ΠΑΟΚ δηλαδή, τον Όντα, να τον πάρει από το σπίτι. Πριν καταλάβει ο Στέφανς τι γίνεται. Και ανοίγει η πόρτα και είναι αναμαλιασμένος ο Λύση. You don't give me iPad because I'm μαύλο. Θυμάσαι. Ο καημένος είχε γενέθλια Ιούνιο, τότε ήρθε να παίρνουν οι παίκτες ένα iPad. iPad. Ναι, για δώρο από την ομάδα. Δεν ήταν μαζεμένη η ομάδα τον Ιούνιο όμως, μαζευτήκαμε αρχές Ιουλίου. Είναι έξαλλος ο Λύση με το γνωστό του ύφος. Και φυσικά υπάρχει ο Κατσουράνης που του βάζει μπρίζες. Βάζει μπρίζες ο Κατσουράνης. Εύκολα. Ναι, και υπάρχει η τεράστια τάκα. You don't give me iPad because I'm μαύλο. Μαύλο ήθελε να πει. Το λέγε μαύλο. Ναι, μαύλο. Because I'm μαύλο. You don't give me iPad. Εκείνη την ώρα που το λες, ψάχνεις τις τσέπες, λες παιδιά πώς είμαστε, να τσοντάρουμε να το πάρουμε του παιδιού, δεν είναι κρίμα. Ο Λύση που είχε στην Τζέσικα, καμιά 2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Άνετα. Και στην ιστορία έχει μείνει γίνει η φωτογραφία του με τα περασμένα καλαμάκια στο μαλλί του. Ναι, Θεός. Παίζει, είναι ποδοσφαιριστής ακόμα. Τι είναι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος. Σήμερα οι προπονητές μας ήταν απασχολημένοι. Ο Ματελόπουλος ανέβηκε κατηγορία. Ανέβηκε κατηγορία. Ανέβηκε κατηγορία. Αυτό μας είναι. Μα φωτογραφία στο τσάτ με σαμπάνια, δηλαδή προκαλεί την τύχη του. Ο ένας ανέβηκε κατηγορία. Τον Αχιλιά τον πέτυχα στον δρόμο και δουλειά, τριπλοπαρκαρισμένο. Στο κρυονέρι, σαμπάνια. Ο ίδιος ήταν μια σαμπάνια. Αυτή μας έστειλε, στο τσάτ. Ναι. Μια σαμπάνια στο χέρι. Ναι, ναι, ναι. Στο εξωτικό κρυονέρι. Θα το καταπιούμε αυτό. Ο Παύλος Μενάς ανέβηκε ενημερωτικά. Η Μαλακοπή έκανε διπλό σωτηρίας. Μπορεί να συναντηθούμε το χρόνο, φαντάζεται, γίνεται στο Μαλακοπή Παύλος Μενάς. Έχει σκεφτεί ποτέ σε αυτή την εκπομπή. Στην ένδειξη τύπου εδώ την Παρασκευή, ναι, κανονικά. Θα βρούμε τώρα να πείτε από διαφορετικές πόρτες. Παύλος Μενάς, ο οποίος κατάφερε να ανέβει στο ρεπό του, εντάξει. Χωρίς να παίξει.
στο είχε ρεπό ο Παύλος Μπεράς και πήγαν οι άλλοι χάσαν στην έδρα του στο τηλετή. Μεγάλη πληγή. Μου θυμίζει τα... τα βίντεο που έβλεπα με τους παίκτες της Λέστερ να παρακολουθούν το Chelsea Tottenham που από 0-2 έγινε 2-2 και πήραν πρωτάθλημα. Ο καθένας πώς καταλαβαίνει. Oh. του χαβάτου, μη πω τώρα. Του... Αυτά λοιπόν, παιδιά. Ποια είναι ο χαβάτου. Ακολουθεί ο Γιώργος Αγώνας στο πέναλτι. Χαρούμενο τον είδα. Πρέπει να έχει ξύπνησει πάνω από μισή ώρα. Σε καλή κατάσταση ήταν. Τέταρτη και Πέμπτη θα έχουμε παραδώσει σκυτάλι. Ναι, εμείς θα πάμε. Πάμε ταξίδι. Ωραίο, πολύ ωραία η Ρώμη, φίλοι, που θα δούμε. Ωραία η Ρώμη, να πάμε και στα αρχεία. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.